Και στην αίθουσα η τεχνολογία μπήκε για καλά στη ζωή μας, το ίδιο και στην ιατρική, καινούργια πράγματα εμφανίζονται και πρέπει να προσαρμόζουμε και εμείς τους ρόλους μας και ταυτόχρονα να κάνουμε τις σωστές επιλογές τεχνικών. Ιστορικά από την πρώτη βαλβίδα του 52 περάσαμε σε αυτές τις βαλβίδες κλωβού, αργότερα στη Ross Operation που εφαρμόζεται μέχρι και στις μέρες μας, στις χοιρινές βαλβίδες από το 65 και αργότερα σε μεταλλικές και βιοπροσθετικές βαλβίδες που γρήγορα διαπιστώσαμε ότι τρώνε λειτουργικό στόμιο και δεύτερον ότι οι περικαρδιακές ή χείριες κάποια στιγμή εκφυλίζονται από το στρες κίνησής τους. Αυτό πρέπει να κατανοήσει κανείς, ότι άλλο ο δακτύλιος ο πραγματικός, άλλο ο λειτουργικός. Είναι τι περνάει μέσα από το στόμιο της πρόθεσης που έχουμε τοποθετήσει. Και αυτό σχετίζεται και με την μάζα σώματος του κάθε ασθενή, γιατί όπως θα δούμε εδώ πέρα, αν δεν βάλουμε ένα κατάλληλο μέγεθος βαλβίδας με λειτουργικό όρυφης κατάλληλο για το σωματότυπό του, τότε έχουμε προκαλέσει στενοτικά φαινόμενα. Δέστε διαφορές μιας βαλβίδας 23 σε βιοπρόσθεση, σε μεταλλικό ring και σε ένα homograft πόσο διαφέρουν. Και αυτές είναι οι συνέπειες αυτού του mismatch. Δηλαδή, εξαιρετικό θα ήταν να είναι πάνω από 0,85 ο λόγος. Ανεχόμαστε μεταξύ 0,65 και 0,85, αλλά αν είναι κάτω από 0,65 έχουμε συνέπειες. Και δέστε εδώ το long term maze σχετιζόμενο με αυτή την αναντιστοιχία, όπως είπα, το mismatch. Δηλαδή, αναγκών του σώματος σε σχέση με τον λειτουργικό δακτύλιο της βαλβίδας. Έτσι λοιπόν ένας από τους πρώτους ρόλους που έχει ο χειρουργός είναι να αποφύγει αυτό το λειτουργικό mismatch. Βέβαια βοήθησε και τεχνολογία, βγήκαν διάφορες αστήρικτες βιοπροσθέσεις, βρέθηκαν γίναν βαλβίδες που τοποθετούνται υπερδακτυλικά για να αυξήσουν αυτό το λειτουργικό όρυφης. Βρέθηκαν οι σούτσουρλες βαλβίδες στο παιχνίδι και κάποιες τεχνικές με χρήση περικαρδίου που ράβεται πάνω στη βαλβίδα. Η πιθανότητα για αυτό το PPM, το mismatch, είναι μεγαλύτερη σε βαλβίδες βιοπροσθετικές που έχουν στηρικτικό δακτύλιο, λιγότερο στις stentless, homograph σχεδόν καθόλου. Σαν βέβαια χειρουργία, από χρόνια έχουμε βρει τεχνικές για να διευρύνουμε τον δακτύλιο και να βάλουμε ένα μεγαλύτερο μέγεθος βαλβίδος από ό,τι θα επέτρεπε ο φυσικός δακτύλιος. Μια άλλη τεχνική είναι συνεχή στραφή που εφαρμόζουμε στο τμήμα μας και συνήθως τοποθετούμε το μέγεθος της βαλβίδας που μετράμε και όπως βλέπετε εδώ σε μια σειρά περίπου 500-600 ασθενών, πολύ ελάχιστες βαλβίδες μπήκαν με μικρό νούμερο, το νούμερο 19. Ο δεύτερος ρόλος είναι να επιλέξει την κατάλληλη βαλβίδα. Οι μηχανικές ξέρουμε ότι λειτουργούν για χρόνια, αλλά έχουν το πρόβλημα της θρόμβωσης, καταρχήν της αντιθρομβωτικής αγωγής. Δεν είναι εύκολο να παίρνει κανείς κάθε μέρα συντρόμ που μπορεί να απορριθμιστεί ανάλογα με τα λαχανικά που θα φάει κλπ. Το κυρίαρχο είναι ότι εδώ αν υπάρξει πρόβλημα εμφανίζεται οξέως και ο ασθενής έχει μεγάλες πιθανότητες να χαθεί από ένα οξύ επεισόδιο. Αντίθετα στις βιοπροσθετικές ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα εκφελιστούν, αλλά αυτό γίνεται με τρόπο προβλέψιμο μπορεί να πει κανείς και έτσι μπορεί να προγραμματίσει κανείς τη θεραπεία τους. Μεγαλύτερη πιθανότητα λοιπόν για θρόμβωση και αιμορραγία στις μηχανικές, εκφύλιση στις βιοπροσθετικές και αυτό ήταν πάντα το πρόβλημα. Ωστόσο βλέπουμε μια τάση και των χειρουργών τελευταία και των ασθενών να επιλέγουν βιοπροσθετικές βαλβίδες. Αυτό βέβαια που θα οδηγήσει σε περισσότερα redo χειρουργία, πανεγχειρήσεις δηλαδή, και σίγουρα αυτοί οι ασθενείς θα είναι και γυραιότεροι. Επίσης η τάση αυτή προέκυψε και από πολλές μελέτες όπου βλέπει κανείς εδώ
σε μελέτη του 17 ότι ο μέσος όρος επιβίωσης μιας βιοπροσθετικής βαλβίδας σε ασθενή κάτω των 65 είναι 14,5 χρόνια και σε άνω των 65 21,4. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε λίγο μακρύτερα για το πώς θα σχεδιάσουμε την αντιμετώπιση ενός ασθενή με ορτική βαλβιδοπάθεια. Επιπρόσθετα, μια δεύτερη μελέτη, πολύ πρόσφατη, δείχνει ότι σε έναν μεσογειακό ασθενή άνω των 55 ετών οι καμπύλες επιβίωσης με μηχανικές και βιοπροσθετικές βαλβίδες είναι σχεδόν ίδιες. Και στο συμπέρασμα λέει ότι μια επιλογή βιοπροσθετικής σε ασθενή πάνω από 55, κάτοικο της Μεσογείου, είναι σοφή σκέψη. Πού μας οδηγεί αυτό? Σε μια φιλοσοφία επιλογής της βαλβίδος. Σίγουρα θα προτιμούσαμε όλοι να επιλέξουμε μία βιοπροσθετική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργικότητα των νέων βαλβίδων είναι πολύ καλύτερη, αλλά και ότι πλέον έχουμε στα χέρια μας την valve-in-valve τεχνολογία, δηλαδή να έρθουμε μετά με ένα καθετήρα και να τοποθετήσουμε μία βαλβίδα συσπυρωμένη τάβη μέσα στην παλιά. Έτσι λοιπόν, για να σχεδιάσουμε σωστά πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποιο είναι το προσδόκιμο ηλικίας. Ένας 50, ας πούμε, θα ζήσει άλλα 29 χρόνια, 60, 21, 70, 14 κλπ. Και αν τα αντιστοιχίσουμε αυτά με την καμπύλη επιβίωσης, θα δούμε ότι δικαιούμαστε σε έναν ασθενή που είναι 85 ετών να βάλουμε μία τάβη και θα καλύψουμε το προσδόκιμο, γιατί ξέρουμε σήμερα ότι αυτές οι βαλβίδες θα κρατήσουν 7-8 χρόνια. Αν αρχίσουμε όμως να πέφτουμε προς τα 70, έχουμε 15 χρόνια, άρα και εδώ είναι λογική μία τοποθέτηση βιοπροσθετικής βαλβίδος. Τα ζητήματα αρχίζουν να υπάρχουν για την επιλογή όταν πέσουμε κάτω από τα 65, γιατί το προσδόκιμο ηλικίας σε ένα 60 είναι κάπου 20 τόσα χρόνια και δεν μπορεί να το καλύψει μια βιοπροσθετική βαλβίδα. Πίσω πήγα. Έτσι λοιπόν, αν θεωρήσουμε σαν αποδεκτό όριο καλής λειτουργίας μιας βαλβίδος χρονικά το 70%, όχι το 100% από ό,τι υπήρξε από τις μελέτες, και πούμε ότι οι καινούργιες βαλβίδες θα έχουν και ένα 20% παραπάνω και ότι έχουμε και δυνατότητα valve-in-valve που θα δώσει άλλα 8 χρόνια, τότε θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν ασθενή ηλικίας 60 ετών ότι η βαλβίδα η βιοπροσθετική θα καλύψει το προσδόκιμο επιβίωσής του. 50 με 60, εδώ θα καλύψει 15 χρόνια, θα φτάσει τον 50 στα 68, των 60 στα 78. Και εδώ σίγουρα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτός ο ασθενής θα υποβληθεί σε μία valve-in-valve τεχνική. 40-50, εδώ θα πρέπει να διακρίνουμε τα ωφέλη σε σχέση με, με την περιπέτειά του να βάζει συνέχεια βαλβίδες. Έτσι λοιπόν, ένα τρίτο στοιχείο είναι ο χειρουργός να είναι πρωτοπόρος και να εφαρμόζει τις τελευταίες τεχνικές. Υπάρχει από την πλευρά των καρδιολόγων και βλέπετε τα νούμερα που έχουν φτάσει στο μάρκετ των διακριτηριακών βαλβίδων πολύ ψηλά. Υπάρχουν όλα αυτά τα προτερήματα, ότι είναι ελάχιστη επεμβατική τεχνική, έχει απλώς ένα τρύπημα κλπ. Και ο καρδιολόγος συνήθως ελέγχει τον ασθενή. Εμείς είμαστε μια μικρή εταιρεία, συνήθως περιμένουμε να μας σταλούν βαλβιδοπάθειες για αντιμετώπιση, αλλά εδώ πλέον έχουμε και εμείς από τη μεριά μας κάποιους νεωτερισμούς που μπορούν να αποτελέσουν όπλα στα χέρια του χειρουργού. Είναι οι μικρές τομές, πολλά τα πλεονεκτήματα, και είναι και αυτή η τεχνική, οι sutureless βαλβίδες, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν με μια μικρή τομή. Αυτή η βαλβίδα είναι σαν την τάβη, δηλαδή είναι αυτοεκτισόμενη. Ποια είναι η διαφορά τώρα σχέση με μια τάβη? Η τάβη μπαίνει σε ένα δακτύλιο που δεν έχει καθαριστεί από το ασβέστιο, άρα δεν ξέρουμε πώς θα καθίσει πάντα. Αν δεν καθίσει με μικρή πίεση σωστά, θα έχει παραβαλβιδική διαφυγή και είναι πρόβλημα. Αν πιεστεί πολύ για να καθίσει καλύτερα, θα δημιουργήσει προβλήματα ρυθμού, μετάδοσης του ερεθίσματος, και θα χρειαστεί βηματοδότηση.
Εδώ λοιπόν αυτό το πράγμα αποφεύγεται. Ο δακτύλιος καθαρίζεται, η βαλβίδα συσπυρώνεται όπως στην τάβη, τοποθετείται με τρεις στηρικτικές μονογραφές που ουσιαστικά καθοδηγούν την βαλβίδα στη θέση της, δεν δένονται καν. Και στη συνέχεια, αφού έρθει η βαλβίδα στη θέση της, τότε πλέον εκτίσσεται και κάθεται στον αορτικό δακτύλιο. Μειώνει ο χρόνος της εγχείρησης. Εδώ θα δούμε βέβαια ότι και η βαλβίδα αυτή έχει σαν πρόβλημα την τοποθέτηση pacemaker σε ποσοστό 7,9% σε σχέση με 3% στην κλασική. Ωστόσο και η τάβη πρέπει να αποδείξει, αν θέλει να πέσει σε ηλικίες, εξαιρετική μακρόχρονη λειτουργία. Και βέβαια είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα η εκφύλιση αυτών των βαλβίδων. Εδώ θα δείτε μια βαλβίδα μετά από 7 χρόνια πώς γίνεται. Ο σκελετός βέβαια δεν πρόκειται να πάθει κάτι, όμως οι γλοχίνες εντός μπορούν να εκφυλίζονται από αυτούς όλους τους 4 παράγοντες, και όταν αυτή η βαλβίδα περάσει αυτά τα χρόνια θα γίνει κάπως έτσι. Τι άλλο βλέπουμε, ότι μέχρι τώρα στις μελέτες η εκφύλιση των τάβι είναι πολύ ταχεία, δηλαδή σε μελέτες έτσι που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι 7-8 χρόνια πορείας. Βέβαια μπήκαν σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, ξέρουμε ότι δεν ήταν οι καλύτερες βαλβίδες, ωστόσο και με τα stent κάποτε είχαμε εμείς ακούσει ότι θα καταργηθεί η χειρουργική και θα επικρατήσουν. Σήμερα όμως όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το golden standard παραμένει η χειρουργική αντιμετώπιση, ειδικά σε διαβητικούς. Άρα ας περιμένουμε λίγα χρόνια, τουλάχιστον αυτά οφείλω να πω ως χειρουργός. Και βλέπει εδώ κανείς πως επιταχύνεται το μέσο gradient σε μια τέτοια τάβη από τον ένα χρόνο που είναι μικρό στα 4 χρόνια. Βλέπει κανείς εδώ την sutureless που έχει σταθερή πορεία με ένα μικρό με ένα μικρό gradient διαβιολβιδικό γύρω στο 7-8%. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Και βλέπει κανείς τι γίνεται σε μία sutureless σε σχέση με μία τάβη όταν υπάρχει αυτό που είπα, η παραβαλβιδική διαφυγή. Έχει πολύ πιο φτωχή πορεία. Όταν δεν έχει παραβαλβιδική, όλα είναι συγκρίσιμα. Βέβαια θα πει κανείς ότι τώρα έχουν μειωθεί οι παραβαλβιδικές και λοιπά με τη νέα τεχνολογία. Εδώ όμως θα δείτε στην τελευταία μελέτη, την Partner, που στον ένα χρόνο θεωρείται ότι η τάβη πλέον είναι ισότιμη με την καρδιοχειρουργική παρέμβαση. Υπάρχει 1 στους 3 ασθενείς έχει αυτό που λέμε mild παραβάλβουρα leak. Όταν εμείς σαν χειρουργοί είχαμε το mild, πέφτανε πάνω μας οι καρδιολόγοι και μας λένε έχετε σοβαρή παραβαλβιδική. Τώρα αυτό δεν ενοχλεί και μετράνε μόνο το 0,8% σε σχέση με το 0 το χειρουργικό. Άρα λοιπόν ας αναμένουμε κάποια πράγματα. Αν όμως θέλουμε να πάμε σε μια άλλη λογική, όχι του ανταγωνισμού αλλά τις συνέργειες, τότε τι έχουμε να πούμε, ότι ένας χειρουργός οφείλει να λαμβάνει υπόψη όταν χειρουργεί και την προοπτική της in-valve θεραπείας. Πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε βαλβίδα έχει άλλα χαρακτηριστικά και ότι θα εξαρτηθεί η valve in-valve από τον εσωτερικό δακτύλιο της προσθετικής βαλβίδας που θα βάλουμε, από τον τύπο των γλοχίνων, αν είναι χοιρινές, περικαρδιακές, από το πώς δένουν οι γλοχίνες εντός ή εκτός του μεταλλικού δακτυλίου, από το σε ποια θέση θα τοποθετηθεί, αν μπορεί να φανεί φλουοροσκοπικά, αν μπορεί να σπάσει και αν μπορεί να ανοίξει ο δακτύλιος. Έτσι περνάμε σε μια νέα εποχή όπου αυτά είναι τα 3 ζητήματα που θα πρέπει να αποφευθούν ως επιπλοκές σε μια valve-in-valve τοποθέτηση, και έτσι ο χειρουργός πρέπει να τα προλάβει όλα αυτά. Και πώς, εδώ στο Malposition οι stand and non-mosaic έχουν πολύ μικρό ποσοστό πιθανότητας Malposition. Περισσότερο έχει η stand and mosaic και η stentless, γιατί δεν βλέπει κανείς πολλά πράγματα.
Επίσης κάθε σκελετός βαλβίδας έχει άλλη απεικόνηση. Ένας καρδιολόγος θα πει, α, μ' αρέσει να είναι ο πρώτος τύπος υπέρ ημάων, γιατί τα βλέπω όλα και μπορώ να καθίσω τη βαλβίδα άριστα. Και δέστε το υπολοιπόμενο γκρέντιν όταν είναι μικρός ο δακτύλιος. Να πω τους τρεις τύπους, οι χοιρινές τρώνε 2 χιλιοστά από την προηγούμενη βαλβίδα. Οι περικαρδιακές 1. Αυτές που έχουν απ' έξω τα λίφλες δεν τρώνε καθόλου χώρο. Και έτσι λοιπόν, για να αποφύγουμε το φαινόμενο του να έχουμε υψηλό gradient μετά το valving valve, θα πρέπει η βαλβίδα ή να σπάει ή να έχει ο χειρουργός χρησιμοποιήσει από τώρα σε ένα νεαρότερο ασθενή τις νέου τύπου βαλβίδες που έχουν συρταρωτό δακτύλιο και μπορούν να ανοίξουν στη συνέχεια με τη valving valve θεραπεία. Εδώ βλέπουμε ποιες βαλβίδες πάνε, όλες αυτές οι 5. Αυτές εδώ δεν σπάνε, η Trifecta και η Hankook 2. Και βέβαια ένα τρίτο στοιχείο είναι η απόφραξη των στεφανιαίων. Κάποιες βαλβίδες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγήσουν σε απόφραξη σε valve-in-valve procedure, όπως είναι οι stentless και όπως είναι και οι βαλβίδες που είναι τοποθετημένες πάνω από τον δακτύλιο, supra-annular. Όλα αυτά λοιπόν είναι ο ρόλος του χειρουργού στη νέα εποχή, που βέβαια πρώτος εξ όλων είναι να αναμειχθεί και αυτός στην τοποθέτηση βαλβίδων με την τεχνική τάβη, αλλά και όταν χειρουργεί να παίρνει υπόψη όλους τους παράγοντες που προανέφερα, ώστε να δώσει προοπτική στον ασθενή. Σας ευχαριστώ θερμά. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πράπα.